φακός του Καλλιμνός News καταγράφει, όπως κάνει πάντα, βραδινές εικόνες από την παραλιακή ζώνη του νησιού μας, αρχή της τέταρτης εβδομάδας καραντίνας. Μία πλατεία έρημη. Εδώ πρέπει να πούμε ότι στην Κάλυμνο τα μέτρα τελικά τηρούνται στην πλειοψηφία τους με πολύ 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 καλό βαθμό. Ελαχιστότατοι αυτοί που κινούνται. Μία πόλη άδεια που ελπίζουμε πολύ πολύ σύντομα, μετά από αυτά τα μέτρα γενικής απαγόρευσης όπου εμποδίζουν τον κορονοϊό να έρθει σε επαφή με κόσμο, να ξαναδούμε πάλι τους ρυθμούς μας. Περάσαμε μπροστά από το Δημοτικό Μέγαρο και μπαίνουμε στην καρδιά του εμπορίου μας, του τοπικού εμπορίου. Χωρικός δρόμος, θεοσκότεινος, άδειος. Άλλοτε αυτές τις μέρες τα καταστήματα, οι βιτρίνες ήταν φωτισμένες περιμένοντας τους καλλίμιους και τις καλλιμιές να ψωνίσουν για το Πάσχα. Αυτές όμως οι εικόνες πια τώρα αποτελούν ένα παρελθόν. Να ελπίσουμε μόνο ότι σύντομα και η Κάλυμνος να βρει τους ρυθμούς της. Κανείς δεν κυκλοφορεί. Ελάχιστη. Και το ρεπορτάζ μας σταματάει στο σταθμό ταξί. Διανύουμε την τέταρτη εβδομάδα καραντίνας με τον κορονοϊό. Κατίνα μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνεις? Καλά, καλά. Λοιπόν, είναι μία απορία. Πώς πάμε σε επάρκεια στο σούπερ μάρκετ? Δηλαδή, έχουμε υδροπνεύματα, έχουμε χλωρίνες, έχουμε μακαρόνια, έχουμε απ' όλα. Έχουμε και αντισηπτικά. Αντισηπτικά όχι. Α. Δεν είχαμε και ποτέ αντισηπτικά. Μαζί, μόνο μαντιλάκια έχουμε. Έχουμε μαντιλάκια υγρά δηλαδή? Έχει απ' όλα. Απορριπαντικά για το σπίτι? Έχει. Αλεύρια για τα κουλουράκια? Έχει απ' όλα. Ζαζαβατικά? Δηλαδή είμαστε σε... Έχονται συνέχεια. Έχονται συνέχεια. Ναι. Πώς πάει η κίνηση, με την έννοια ότι ο κόσμος κρατάει τις αποστάσεις του? Έχει ρυθμιστεί. Υπάρχει ρυθμιστεί. Άτομο έξω. Έχουμε καρτούλες εισόδου, γάντια. Κοινοπνεύματα έχει. Άρα λοιπόν να μην ανησυχούν οι Καλλιμιάς και οι Καλλίμνοι ότι τα πάντα είναι σε επάρκεια. Υπάρχουν απ' όλα. Και χαμογελάς και ωραία. Καλημέρα. Καλημέρα. Να λοιπόν, που ομαλοποιείται τελικά η αγορά. Δεν υπάρχουν άδεια ράφια. Όλα είναι γεμάτα. Να εδώ. Εδώ τι είναι τώρα, μακαρόνια. Και θα ρωτήσουμε τώρα εδώ. Καλημέρα. Τι κάνετε? Όχι καλά. Όχι καλά, κουράγιο, κουράγιο. Καλή σας ημέρα.
Όπως έκανα τώρα μία βόλτα και ενώ έλεγα ότι δεν υπάρχουν άδεια ράφια, να βλέπω τώρα εδώ μπροστά σας, τι είναι εδώ. Φτιάχνω σειρές εγώ. Ναι. Εδώ με τα αλεύρια που είδα εκεί, με τα μακαρόνια, είναι όλα εντάξει. Τώρα περιμένουμε, έρχονται πάλι πράγματα, ναι. Είναι δηλαδή η ώρα που γεμίζετε τα ράφια σας. Δεν ήρθαν ακόμα οι ελλείψεις μας. Άρα δεν έχουμε πρόβλημα. Όχι, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, να είστε καλά. Τίνα, μία ακόμα πληροφορία. Δεν βλέπω κόσμο, αλλά ταυτόχρονα μου είπαν εδώ στα αλλαντικά ότι δίνετε κάρτες. Ναι, είναι κάρτες εισόδου. Είναι 15 κάρτες. Το μαγαζί χωράει 30 άτομα, είμαστε 15 εμείς υπαλληλοί, οπότε έχουμε άλλες 15 κάρτες για τον κόσμο. Όταν κάποιος βγαίνει, παίρνει ο επόμενος και μπαίνει μέσα. Πάνω από 15 άτομα δεν μπαίνει μέσα στο μαγαζί. Άρα πρέπει δηλαδή σε όλο το σούπερ μάρκετ εδώ να είναι 30 το μάξιμο, 15 εργαζόμενοι. Ακριβώς. Πετρούλα μου, τι γίνεται με το ταμείο? Υπάρχει το άγχος των πρώτων ημερών? Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Είναι τώρα νορμάλ όλα. Όλα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή δουλειά να έχετε. Βλέπω και τους κανόνες υγιεινής. Τέλεια. Με τα γαντάκια σας, με τα αντισηπτικά σας. Κάρτα, κάρτα και κάρτα.